Καταρχήν και εγώ ευχαριστώ. Ένα τριπλό ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που νομίζω μοιραζόμαστε όλοι για αυτό το βιβλίο, για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, για αυτό τον εκδοτικό οίκο και τα βιβλία που βγάζει αυτός ο εκδοτικός οίκος. Αυτό αφορά και εμένα λίγο. Και για την εκδήλωση αυτή. Το δεύτερο είναι πιο προσωπικό. Είναι ένα ιστορικό κατά κάποιο τρόπο ευχαριστώ στον Κίρκο και τον Μάκη για μια συμπόρευση πολλών χρόνων και στα θεωρητικά και φιλοσοφικά και στα θεσμικά και στα πολιτικά. Συμπόρευση χωρίς εντάσεις ή προβλήματα μεγάλα, παρά προφανώς τις κατά καιρούς διαφορές εκτιμήσεις ή θεωρητικές, ξέρω εγώ, άλλες διαφορές που και αυτές πολύ λίγες είναι. Το τρίτο ευχαριστώ είναι πιο προσωπικό, διότι είναι από τότε που η μοίρα με έφερε στα Υπουργεία του Υπηκοδομήματος. Μου λείπουν δύο πράγματα. Λυπάσαι. Από την πρώτη μέρα. Το διαβάζω και το γράφω. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για ανάγνωση ούτε για γραφή. Γιατί ο χρόνος για τα άλλα καθήκοντα σε αυτά τα επίπεδα είναι απολύτως αμήλικτος. Άρα το να υπάρχει μια ευκαιρία για να ξεφύγεις από αυτές τις χρονικότητες και αυτές τις δουλειές είναι πολύ μεγάλο δώρο, με δεδομένο όμως δύο ανακαλύψεις που προέκυψαν σε αυτή την πορεία. Η πρώτη ανακάλυψη είναι εξής. Προϊόντος του χρόνου με τη στέρηση της γραφής και της ανάγνωσης άρχισε να αναδύεται ένα μυστηριώδες φαινόμενο, δεν ξέρω αν έχει μελετηθεί από τη φιλοσοφία του νου, όπου κάποιο πίσω μέρος του μυαλού ασκεί κριτική σε όσα κάνει το μπρος μέρος του μυαλού καθημερινά. Και άρα μπορεί μια ωραία στιγμή, μια ωραία, μόλις ξυπνήσει το πρωί, στη μέση της ημέρας, εκεί που κάνεις άλλα πράγματα, να σου έρθει μια ιδέα που ασκεί κριτική και θεωρητικοποιεί πράγματα που έκανες την υπόλοιπη μέρα. Και σου χρειάζεται χρόνος και τόπος για να πεις αυτά τα πράγματα. Όπου ο χρόνος και ο τόπος, για λόγους που αφορούν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αριστερά, δεν οργανώνεται ποτέ. Η δεύτερη ανακάλυψη, σύμφωτη με αυτή, έχει σχέση με τη φράση που διάβασε ο Μάκης πριν από το Γκύρκο, «Ο Φουκώ με βολεύει». Σύμφωτη με αυτή την ανακάλυψη, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα πίσω μέρος του μυαλού, είναι η εξής. Ότι οι θεωρητικές σκέψεις, ας τις πούμε έτσι, που σύρχονται σε τέτοιες στιγμές, δεν υπόκεινται σε έναν φιλόσοφο ή σε μία θεώρηση. Υπόκεινται ταυτόχρονα σε πολλούς φιλοσόφους ή πολλές θεωρήσεις. Δεν, ας πούμε, ξυπνάς το πρωί με μία ιδέα που είναι καθ' αυτό αλτουσερική, ντεριντιανή, μαρξική, ξέρω εγώ, και ενσιανή, οτιδήποτε, ξεχνάς μια ιδέα που έχει λαβές σε διάφορα τέτοια πράγματα. Και αν αυτό που έχω κάνει για να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες μέχρι στιγμής, το λέω γιατί έχει στοιχείο ανεκδότου, είναι όταν καλούμε σε επίσημους χώρους και τόπους, υποτίθεται για να χαιρετήσω, να κάνω, να δείξω, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ το χρόνο για να πω κάτι από αυτή την ιδέα. Παραδείγματος χάρη, σε ένα συνέδριο που έγινε πριν κάνα χρόνο για τον Τελεζ, υποτίθεται πως θα πήγαινε να χαιρετήσω το συνέδριο ως υπουργός και ανταυτού έβγαλα μία ιωνή ομιλία, δεκάλεπτη, ο Ντελέζ και το Υπουργείο. Και σε μια άλλη αφορμή, πιο αναλυτικά έτσι από πλευρά αναλυτικής φιλοσοφίας προσανατολισμένη με θέμα η θεωρία της πράξης, theory of action δηλαδή, και η αποβλεπτικότητα, intentionality, πάλι, δεν ξέρω, αυθορμήτως σχεδόν ήρθε η κουβέντα αποβλεπτικότητα, θεωρία της πράξης και Υπουργείο. Άρα αυτό που θα ακούσετε είναι Φουκώ και Υπουργείο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και ελπίζω ότι κάποτε θα έχουμε το χρόνο και τον τόπο να δούμε αν αυτά είναι εκλεκτικισμός ή αν είναι βαθύτερες συνάφειες μεταξύ προσεγγίσεων φιλοσοφικών
που στη βάση της πειθαρχίας της φιλοσοφίας δεν συνδέονται συγκεκριμένα ποτέ, γιατί ο καθένας έχει το χώρο του, την κατεύθυνσή του κτλ. Ως φιλόσοφο ή ως μαθητής φιλοσοφίας, και δεν έχει πολύ χρόνο να δει εάν φύγουμε από τις άμεσες αντιπαραθέσεις και πάμε λίγο πιο κάτω, οι συνάφειες μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να είναι ισχυρές. Είναι ένα ερώτημα που το αφήνουμε να πλανάται. Τώρα, με το θέμα Φουκώ, Δοξιάδης και Υπουργείο και αριστερά και φιλοσοφία, θα αναφερθώ σε δύο μόνο σημεία. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες, θα το καταλάβατε, θα αναφερθώ σε δύο μόνο σημεία και αυτά έτσι σπαστά και ενδεικτικά, γιατί όλα αυτά είναι σκέψεις εν εξελίξη και δισκέψεις χωρίς σκέψη, δηλαδή σκέψεις που συνδέονται μόνες τους χωρίς τον κόπο που θέλει συνήθως η συστηματική καταγραφή μιας σκέψης. Λοιπόν, το πρώτο είναι Φουκώ πάντα, η σχέση λέχθηκε, κεντρικό θέμα ανέκαθεν στο Φουκώ, γνώση και εξουσία. Όπου αυτό που κάνει ο Φουκώ σε αυτό, προφανώς γνωστό, αντιστρέφει εν πολύ στο παραδοσιακό ότι η γνώση παράγει εξουσία. Αυτός που έχει τα ιερογλυφικά δεν θέλει να τα δώσει, γιατί δεν θέλει να δώσει την εξουσία που παρέχει η κατοχή της γραφής, την αντιστρέφει. Μετατρέπει την εξουσία σε παραγωγική δύναμη, λέγοντας ότι η εξουσία παράγει γνώση. Λοιπόν, στα Υπουργεία του Υποδομήματος παράγεται γνώση σε επίπεδο Υπουργού, είτε είναι της αριστεράς, είτε είναι της δεξιάς. Αν είναι της δεξιάς, είναι ιερατικού τύπου η γνώση που παράγεται. Δεν πρέπει να μεταδίδεται. Πρέπει να μένει, ώστε να μπορεί και στο επόμενο Υπουργείο να έχει την εμπειρία να ασκήσει την γνώση που απέκτησε έχοντας την εξουσία, χωρίς να φαίνεται ότι κάνει κάτι τέτοιο, αλλά απλώς να φαίνεται πόσο σπουδαίος είναι και τι καλά που τα καταφέρνει. Αλλά άμα το ερώτημα είναι, απευθύνεται ή τίθεται σε κάποιον που προέρχεται από την αριστερά, πρέπει να μεταφέρει την αυτή γνώση. Έτσι, πρέπει να πει υπό ποια έννοια η εξουσία, ό,τι και αν σημαίνει υπουργός, παράγει γνώση. Τι είδους γνώση παράγει? Καταρχήν παράγει γνώση επί της κοινωνίας. Όσο άμυρος κοινωνιολογικών θεωρήσεων και αν είσαι ως υπουργός, θέλοντας και με, σου παράγεται, να το πω έτσι παθητικά, μια γνώση επί της κοινωνίας, διότι σου κατοφτάνουν αιτήματα, σου καταφτάνουν προβλήματα, σου καταφτάνουν σχέσεις εντός Υπουργείου, Υπουργείου με τα εκτός Υπουργείου κτλ. Στα οποία οφείλεις να απαντήσεις με την υπογραφή σου. Και είναι άλλη μεγάλη κουβέντα η υπογραφή, θα έρθω. Οφείλεις να απαντήσεις με την υπογραφή σου και για να απαντήσεις με την υπογραφή σου, έστω και ανεύθυνα με την υποκειμενική έννοια του όρου, δηλαδή κάποιος τον οποίο εμπιστεύεσαι, σου φέρε κάτι να το υπογράψεις, τον ρώτησες γιατί το υπογράφω αυτό, σου απάντησε γιατί σου φέρνει 200 ψήφους στην Ικαρία και λες ωραία, έστω και αν έτσι υπέγραψες, αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα που λέω για προηγούμενος, το γεγονός ότι κάποιο πράγμα που έχει έναν τίτλο παράγει 20 ψήφους στην Ικαρία, είναι στοιχείο γνώσης της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι? Και ταυτοχρόνως, επειδή ημερησίως έχεις μια τέτοια στίβα τέτοιου τύπου υπογραφών, χωρίς να σκεφτείς καν, αυθορμήτως σου παράγεται μια γνώση επί της κοινωνίας. Επίσης στην Ικαρία συμβαίνει κάτι στο οποίο μου δίνει ψήφος αν υπογράψω αυτό, εκεί συμβαίνει το άλλο και ούτω καθεξής. Και επίσης σου παράγεται γνώση για το πώς σου έρχονται τα αιτήματα της κοινωνίας, άρα πώς η κοινωνία εκφράζεται. Αν σου ήρθε το αίτημα μέσω Δήμου είναι μία ιστορία, αν σου ήρθε μέσω Συνδικάτου είναι άλλη ιστορία, αν σου ήρθε μέσω του τοπικού παράγοντα που σου μαζεύει ψήφους στην περιφερειά σου είναι τρίτου τύπου έτσι, γνώση. Και άρα αν σιγά σιγά αρχίσεις να τα σκέφτεσαι όλα αυτά μαζί, που έχουν την εξουσία, την κυβερνητική, και δεν σας λέω βαθιά εξουσία, απλώς κυβερνητική εξουσία υπουργός, αποκτά μία γνώση επί της κοινωνίας, η οποία σημειωτέων ως γνώση είναι αφανής, αδιαφανής για όσους αριστερούς βλέπουν την εξουσία από τα κάτω. Εξού και εντάσεις. Δηλαδή,
το κόμμα, το συνδικάτο που διεκδικεί κάτι από το Υπουργείο, επειδή δεν έχει πρόσβαση στη μορφή γνώσης που έχει ο ασκών την εξουσία, δεν καταλαβαίνει, παραδείγματος χάρη, γιατί επιταχύνει, γιατί αργεί, γιατί απαντάει θετικά, γιατί απαντάει αρνητικά στο αίτημα, και φτιάχνεται μόνιμα η ένταση μεταξύ, ας το πούμε, κόμματος και κυβέρνησης, ας πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν μοιράζονται οι δύο πόλοι τη μορφή γνώσης που έχει ο καθένας. Γιατί προφανώς το κόμμα έχει δική του γνώση επί της κοινωνίας. Αυτή τη δική του γνώση είναι βαθιά ουσιαστικότερη προφανώς από τη γνώση που έχει ο ασκών την κυβερνητική εξουσία. Αλλά αυτή η γνώση σκοντάφτει σε μια άλλη μορφή γνώση που είναι εξίσου γνώση. Και αν δεν παντρευτούν οι δύο, θα μένει μόνιμα το ερώτημα πώς συνδέεται το κόμμα με την κυβέρνηση και με το κοινοβούλιο ενδιάμεσα. Αυτό είναι ανακάλυψη, νομίζω. Δηλαδή είναι. Περβάλλω. Αλλά είναι μία σκέψη η οποία μπορεί να υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, όχι τόσο προς την κατεύθυνση του, ας πούμε, να εδραιωθεί η συνέπεια του λόγου του τυπικό, να φανεί η διαφορά του η πολύ υπαρκτή με ένα άλλο στοχαστή, αλλά με την έννοια του βολέματος που λέει ο Κύρκος. Δηλαδή, μας συμφέρει να αναπτύξουμε αυτή τη θεωρία, μας βολεύει ο Φουκώ γιατί μας επιτρέπει να ανοίξουμε αυτό το ερώτημα και άρα με αυτή την έννοια μας επιτρέπει ο Φουκώ να προχωρήσουμε ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα που είναι η σχέση κόμματος, κυβέρνησης, έτσι, κοινωνίας κτλ. Επιπλέον, γνώση και εξουσία πάει μαζί με την παραγωγή, τη δυνατότητα κατανόησης παραγωγής των μορφών με την οποία αναπαράγεται η εξουσία, γνώση για την αναπαραγωγή της εξουσίας, και εδώ μπλέκει όλη η κουβέντα που έχει σχέση με τα ρουσφέτια, τα μη ρουσφέτια κτλ. Π.χ. παραδείγματος χάρη, καταγγέλουμε όλοι το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι και ούτω καθεξής. Αλλά σκεφτείτε λίγο τη δομή. Σκεφτείτε αυτό που έλεγα, γι' αυτό είπα ότι θα επανέλθω, τη στίβα των εγγράφων που έχεις να υπογράψεις κάθε μέρα, έτσι. Γιατί ο Υπουργός έχει να υπογράψει τόσα χαρτιά ημερησίως? Μα προφανώς διότι έτσι αναπαράγεται η εξουσία του. Τι εννοώ? Θυμάστε τη φράση εντολή Σαμαρά? Οτιδήποτε συμβεί στο Υπουργείο, επί του οποίου ο Υπουργός δεν έχει καμία άμεση γνώση, δεν έχει καν τη δυνατότητα, δεν προλαβαίνει να διαβάσει το έγγραφο το οποίο υπογράφει. Στην καλύτερη περίπτωση η γνώση του εγγράφου είναι ένα δίλεπτο που αφιερώνει αυτός που το εισηγείται. Με τόση έλλειψη πραγματικής γνώσης του τι κάνει, έχει υπογραφεί το έγγραφο με εντολή δική του. Δεν έχει υπογραφεί το έγγραφο με εντολή του διευθυντή ή του τμηματάρχη που έχει τη γνώση και θα μπορούσε να τελειώνει εκεί το θέμα. Χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία των υπογραφών, δεν σας λέω τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα προφανώς, αλλά χρειάζεται όλη αυτή η τεράστια αλληλουχία υπογραφών, προκειμένου το αποτέλεσμα να έχει την υπογραφή του Υπουργού, όλα να γίνονται με εντολή Υπουργού, και άρα σε αυτή τη δομή το ρουσφέτι είναι περίπου αδύνατο να αποφευχθεί, διότι τι θα πει ρουσφέτη? Σημαίνει σπρώχνω το χαρτί, πληρώνω γρηγορόσημο, να περάσει γρήγορα από τη μία υπογραφή στην άλλη. Κάθε κρίκος εξουσίας έχει την ίδια δομή. Αυτή η εξουσία κάπου φτάνει επάνω. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επιταγηθεί αν είναι στοιχειοδός να λυθεί το πρόβλημα. Και ρουσφέτη είναι να υπερβώ κομμάτια ή τμήματα αυτής της ιεραρχίας προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου. Αν είναι έτσι η ιεραρχική δομή, το ρουσφέτι είναι εγγενές και άρα εάν δεν αλλάξει αυτή η δομή, δεν μπορεί να αλλάξει και το ρουσφέτι. Αλλιώς προεδρευόμαστε. Δηλαδή πρέπει αλλιώς να παιχτεί το παιχνίδι σε σχέση με το ρουσφέτι από την απλή καταγγελία των πελατειακών σχέσεων, που είναι άλλη κουβέντα και πολλοί υπάρκτες βέβαια. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι: εξουσία παράγει γνώση? Της μορφής γνώση παράγει αυτή η εξουσία? Γιατί είναι πραγματική γνώση και γιατί αυτή η πραγματική γνώση είναι αφανής σε αυτούς που προσεγγίζουν εκ των κάτω, όπως λέγαμε παραδοσιακά, την κυβέρνηση, την εξουσία και τι θέλουν. Το δεύτερο κομμάτι
Η δεύτερη φράση του Φουκώ, πολύ σημαντική επίσης στο έργο του, ότι η εξουσία είναι δράση επί της δράσης άλλων. Έτσι. Επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, έστω και με τα προηγούμενα παραδείγματα και μόνο, το ότι φτάνει στον Υπουργό το χαρτί, είναι ότι στη τελική ανάλυση, όπως έλεγα πριν, ο Υπουργός ασκεί δια της υπογραφής του μία δράση που αλλάζει πραγματικές ζωές, πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων. Με αυτή την έννοια, ευθύνη τεράστια. Αλλά αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να αναλυφθεί ποτέ υπό κανονικούς όρους, διότι δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις ποια είναι αυτή η ευθύνη που έχεις και πώς όντως με αυτό που κάνεις αλλάζει ζωές ανθρώπων. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν, έστω και δια της υπλής υπογραφής, δράς επί της δράσεως όλων των κοινωνικών παραγόντων, όπως να το πούμε έτσι, οι οποίες δυνάμεις παράγοντες έφεραν το πράγμα μέχρι το γραφείο και την παραμονή της υπογραφής του Υπουργού. Μόνο με την απλή υπογραφή. Από εκεί και πέρα, με τις δυνατότητες παρέμβασης, μικρές ή μεγάλες, ορίζεις ένα διοικητικό συμβουλίο, ορίζεις τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, ορίζεις κάτι, αυτό το κάτι παράγει δράσεις, η αντίδρασή σου αυτές τις δράσεις είναι δράση επί της δράσης άλλων και άρα με αυτήν την έννοια η άσκηση κυβερνητικής εξουσίας, έστω και μόνο στα Υπουργεία του Οικοδομήματος, είναι πλήρως, ας πούμε, αρθρωμένη με τη θεώρηση του Φουκώ του τι θα πει εξουσία. Αν συνδυάσουμε τώρα το τι θα πει εξουσία κατά το Φουκώ με το τι ο ίδιος Φουκώ λέει για τη σχέση εξουσίας της γνώσης, αρχίζει να διαφαίνεται γιατί ο Φουκώ, κατά τη ρίση του Κύρκου, βολεύει απολύτως, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Και βολεύει απολύτως και για ένα άλλο λόγο που λέχθηκε από τους προηγούμενους συμπλετημόνες εδώ, ότι ο Φουκώ, παρά τα φαινόμενα ή παρά κάποιες αναγνώσεις, είναι πολύ ανοιχτός στη συζήτηση καταρχήν με τους εντασσόμενους χοντρικά στο ίδιο, πολλά εισαγωγικά θα πω, ρεύμα σκέψης στη Γαλλία εκείνη την περίοδο. Ο Φουκώ δυνάμει ή εμπράκτος και παρά τις εντάσεις κάποιων διαλόγων είναι σε διάλογο εξ αντικειμένου και με τον Αλτουσέρ και με τον Ντεριντά και με τους ιστορικούς, τον Ανάλ, με πάρα πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο και άρα βολεύει και με αυτή την έννοια, διότι σε μια άλλη εκδήλωση που φαντάζομαι θα με καλέσει ο φίλος μου ο Μάκης, που είναι πιο ντεριντιανός από τη Φουκωϊκός, θα μπορούσα να κάνω μια πολύ ωραία ομιλία ο Ντεριντά και το Υπουργείο. Διότι εκεί μπαίνουν όλα τα κομμάτια που έλεγα πριν περί υπογραφών, περί εγγενούς αποδομησιμότητας των σχέσεων εκεί, αν είσαι λίγο υποψιασμένος τι θα πει δομή εξουσίας κατά Φουκώ. Ανοίγουν τέτοιοι διάλογοι. Και άρα, για να τελειώσω έτσι με μια λίγο πιο θεωρητική νότα και νότα αποτίμηση σε σχέση με πράγματα που λέθηκαν προηγουμένως, στο δικό μου το μυαλό, όντως, έχει απόλυτο δίκιο ο Φουκώ όταν λέει δεν ξέρω τι θα πει νεωτερικότητα, δεν ξέρω τι θα πει μεταμοντερνισμός, μετανεωτερικότητα, μεταμοντερνισμός, δεν είμαι δομιστής, τι είναι αυτά που μου λέτε κτλ. Κτλ. Το ίδιο απαντούν επί της ουσίας όλοι της ίδιας γενιάς. Μη μου σβάζει τέτοια ονόματα. Σε αυτό το παράδοξο που όλη η πρόσληψη είναι τέτοια ονόματα και όλοι οι πρωταγωνιστές λένε μη μου κολλά τέτοια ονόματα, πώς απαντάμε? Νομίζω πολύ απλά. Απαντάμε ότι η γενιά του 60-70 στη Γαλλία συνιστά μια μείζωνα φιλοσοφική επανάσταση και μείζωνα και φιλοσοφική. Είναι μια ανατροπή πραγμάτων που έρχονται προφανώς από τον Καρτέσιο και πέρα, ας πούμε, προφανώς, από που να έρχονται, αλλά είναι και επιστροφές στα πρώτου Καρτεσίου και αναγνώσεις από τους αρχαίους φιλοσόφους και ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας. Είναι μια, συνολικά μιλώντας,
η ισχυρή νέα επαναστατική, αν θέλετε σε εισαγωγικά, φιλοσοφική θεώρηση, μία διαδικασία φιλοσοφικής αναγέννησης, η οποία έχει, ας πούμε, την πατρίδα της, υποτίθεται γενεολογικά, το Παρίσι, πέρασε τον Ατλαντικό και έφτασε στην Αμερική. Εκεί τις κολλήσανε πολλά από τα ονόματα με τα οποία επανήλθε στην Ευρώπη και τα πολλά ονόματα δημιουργούν σύγχυση ως προς το χαρακτήρα αυτής της κίνησης, πούμε, έτσι, αυτού του κινήματος ιδεών εκείνη την περίοδο. Αν πας σε πρώτη ανάγνωση, νομίζω μπορεί να το πεις εύκολα, είναι πράγματα που έχουν σχέση με το υποκείμενο, το κείμενο, έτσι, τη δομή κατά σωσίουρα, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτά και μπορούμε να αναλύσουμε διάφορα πράγματα που έμεσα ή άμεσα τους συνδέουν όλους, ο καθένας με τη δική του γωνιά προσέγγισε αυτό, έτσι, αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι και επανάσταση, διότι ο καθένας ολόκληρο φιλοσοφικό σύμπαν. Δηλαδή, μπορείς να ασχολείσαι γόνιμα μόνο με το Φουκώ όλη σου τη ζωή και επί πολλές ζωές, όπως μπορείς και να ασχολείσαι με τον καθένα από αυτούς και να συνδέεις τον καθένα από αυτούς τόσο με τη δική του παράδοση και την περιστορία της φιλοσοφίας όσο και με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει φιλοσοφική παράσταση. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά εντάσσεται σε συγκεκριμένη συγκυρία πολιτική και φιλοσοφική θεωρητική, έχει γενέθλιον έδαφος καλία, έχει αναφορές αντιπαραθετικές με μια άλλη παράδοση που κυριαρχούσε πριν έρθει αυτή στα πράγματα, που είναι η παράδοση φαινομολογίας από το Σάρτ και το Μερλό-Ποντί μέχρι και πίσω, και άρα μπορείς να βρεις όλων των ειδών τα χαρακτηριστικά που μπορούν να στοιχειοδοτήσουν το πράγμα. Ξεχάστε τα εύκολα ονόματα και δείτε αυτή τη γενιά ως μεγάλη φιλοσοφική επανάσταση που καθορίζει θεωρητικά τις μοίρες μας σήμερα και τις καθορίζει διότι απλώνεται και στην αντίπαλη παράδοση τη λεγόμενη αλυτική, υπογείως, πλαγίως αλλά και ευθέως πια, σπάζοντας στεγανά και διαλόγους, και δείτε το όλο αυτό το ρεύμα ως συναρτημένο με τους δύο όρους του Κίρκου στο βιβλίο, και αριστερά και φιλοσοφία. Γιατί όλη αυτή η γενιά είναι γενιά αριστεράς, με τις πολλές εσωτερικές της διαφοροποίησεις, με την έμφαση στο Μάρξ περισσότερο ή λιγότερο, με την έμφαση στην εξουσία περισσότερο ή λιγότερο, ή στο υποκείμενο, ή στις, πώς το λένε, επιθυμητικές μηχανές και στο Φρόιντ, στον αντιφρόιντ, αλλά όλο το πράγμα αυτό είναι η παρακαταθήκη θεωρητική της αριστεράς συγκροτημένη σε σώματα σκέψης που έχουν συνάφειες, έχουν ιστορία, έχουν δυνατότητες διαλόγου γόνιμου και, ας το πούμε έτσι, ισχυρής επίδρασης σε όλα όσα συμβαίνουν έκτοτε, έκτοτε, στην όχθη της λεγόμενης αναλυτικής φιλοσοφίας. Άρα, και για να τελειώνω, το βιβλίο του Κίρκου, ο οποίος είναι ο Φουκώ της Ελλάδος, αν μου το επιτρέπετε, αν μου το επιτρέπει, ως ιστορία, παραγωγή, μαθητές, ύπαρξη στο θεωρητικό και συνάμα πολιτικό χώρο, έτσι, άρα αυτό το βιβλίο σήμερα είναι απολύτως επίκαιρο, όπως είναι και το άλλο βιβλίο του Κίρκου, απολύτως επίκαιρο, η προπαγάνδα. Είναι και τα δύο απ' έξω. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια ελπίζουμε ότι η Νήσος θα συνεχίσει να παράγει τέτοια ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.